Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια σε όλους τους συγγενείς και στην οικογένεια του Νίκου Ρόκου. Θέλω να σας πω ότι έτυχε την Κυριακή και είδα τη Ζιζή Σιμεωνίδου, που είναι, έχει τις δημόσιες σχέσεις του κέντρου που εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη ο Στέλιος Ρόκος. Και φυσικά είναι sold out αυτές τις μέρες και μας έλεγε όλες αυτές τις στιγμές που είχαν την αγωνία το βράδυ να ενημερωθούν για την πορεία των ερευνών. Ότι η ελπίδα όλων φυσικά ήταν ένα καλό νέο. Ότι από τη στιγμή που κινητοποιήθηκαν οι αρχές το μεσημέρι, που άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια της απουσίας του και ανησύχησαν οι δικοί του άνθρωποι, ήταν όλοι, ξέρεις, τα κάγκελα, περίμεναν μια είδηση, περίμεναν ένα σημάδι αισιοδοξίας, το οποίο δεν ερχόταν. Και όταν τελικά τον εντόπισαν νεκρό, το σοκ ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Φαντάζεστε, για μια οικογένεια μέσα σε 2 χρόνια. Δεν είναι ότι έφυγαν τα 2 αδέρφια, ο Κώστας και ο Νίκος Ρόκος, και ο ίδιος ο Στέλιος, παραλίγο να φύγει, σηκώθηκε σούπερ πούμα για να πάει να χειρουργηθεί για την καρδιά του. Πάλι με πρόβλημα. Να πω ότι η μητέρα τους ζει και ξέρετε ότι η φυσική εξέλιξη δεν είναι να αποχαιρετάει η μάνα τα παιδιά της. Γενικώς πολύ δύσκολες στιγμές. Και ο ίδιος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί. Είναι αυτό που ξέρεις που δεν θες να πιστέψεις στην πραγματικότητα. Έφυγε με την πρώτη πρωινή πτήση στις 7 το πρωί για να βρεθεί κοντά στη μητέρα του και τους οικείους ανθρώπους και την οικογένεια του αδελφού του. Και τι να πω, παιδιά, να μην συμβεί σε άνθρωπο αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος είχε ορκιστεί πριν από μερικές μέρες και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είχε εκλεγεί στην κοινότητα εκεί της Λίμνου. Μα ήταν δηλαδή, πολύ αγαπητός. Πάρα πολύ αγαπητός. Για μια μέρα τον είχε φτιάξει για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας έναν χώρο, ένα σαν καφενείο για να μαζεύονται, να λένε τα νέα τους. Το οποίο λειτουργήσε πριν από μερικές εβδομάδες. Δηλαδή ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ αγαπητό εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι τον εντόπισε ένας άνθρωπος που συμμετείχε έτσι εθελοντικά στις έρευνες, γιατί από την τοπική κοινωνία υπήρξε μία, ξέρεις, άμεσα μια κινητοποίηση για να τον εντοπίσουν, γιατί ακριβώς ήταν πολύ αγαπητός και ήταν και ένας άνθρωπος που δεν άφησε ούτε για μια μέρα το νησί του. Ήταν εκεί, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά, κοινωνικά. Τι κρίμα να φεύγουν κρίμα, οι κρίμα, άνθρωποι. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Κρίμα. Και να φεύγεις, ξέρεις, πάνω σε μια αγάπη σου, δηλαδή το ψάρεμα που το ξέρεις, το κάνεις καθημερινά, αλλά τελικά. Εγώ θα την πω τη βλακία μου τώρα, ότι οτιδήποτε περιέχει και τον πιο μικρό κίνδυνο, παιδιά, τώρα είτε είναι ψάρεμα, είτε είναι ψαροντούφεκο ακόμα πιο σοβαρό, είτε μια περιήγηση στο δάσος, πάντα ζευγάρι. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά επειδή. Πάντα δύο, το κάνεις μεγάλη εμπειρία. Όχι, και έχεις, θα αισθάνεσαι πάρα πολύ σίγουρος. Καμιά φορά αυτή η τόσο μεγάλη εμπειρία και η τόσο μεγάλη σιγουριά μπορεί να αποβεί μοιραία. Μάλιστα, λοιπόν.